Ο Σουλιαδάκης Γιώργος, μέλος Συντονιστικής Επιτροπής. Λοιπόν, ξεκινάτε απόψε. Ποιος είναι ο στόχος σας, κύριε Σουλιαδάκη? Ο στόχος μας είναι διαμαρτυρία μπροστά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, να καταθέσουμε τα αιτήματά μας και να διεκδικήσουμε λύσεις. Γιατί δεν αποδεχθήκατε την πρόσκληση για το ραντεβού με τον Υπουργό, κύριε Σουλιαδάκη? Αυτό που είπε την Τρίτη, να πάμε. Που είπε να πάτε, ναι, αρχικά για την Τρίτη και μετά είπε να πάτε αύριο, σήμερα, για σήμερα χθες. Κοιτάξτε, εμείς το έχουμε ανακοινώσει την κινητοποίηση και χθες μέρες τη Δευτέρα, νομίζω. Είναι άτομο και αυτό το πράγμα που έκανε ο Υπουργός. Από τη στιγμή που έχουμε ανακοινώσει, όφιλε να είναι εκεί να μας περιμένει και όχι να μας λέει ότι έχει δουλειές και δεν θα είναι εκεί. Και κάτι ακόμη θέλω να σας ρωτήσω. Αρχικά απάντησε ότι θα σας δεχτεί σε συγκεκριμένη μέρα και ώρα σήμερα, ας πούμε, αλλά μίλησε για αντιπροσωπεία. Θεωρείτε ότι είναι αποτελεσματική αυτή τη στιγμή η συζήτηση με μια μόνο αντιπροσωπεία? Κοιτάξτε, σας το ξαναλέω. Ο Υπουργός γνωρίζει τα προβλήματα και αρκετά πάρα πολύ καλά, γιατί δεν είναι τωρινά. Είναι σε βάθος χρόνου. Όφιλε να τα έχει λύσει πριν από πολύ καιρό. Να μην περιμένει να πάμε να ανακοινώσουμε κινητοποίηση και μετά να προσπαθεί με διαφόρους τρόπους και τρικλοποδιές να την ματαιώσει. Εμείς πήραμε την απόφασή μας και πάμε οργανωμένα να καταθέσουμε τα αιτήματά μας και να διεκδικήσουμε λύσεις, όπως σας είπα. Τα πιο σημαντικά αιτήματα που έχετε? Τρία είναι τα αιτήματα. Κόστος παραγωγής, δασικοί χάρτες και κακή πληρωμή στην ενιαία ενίσχυση. Που ταλανίζουν και κτηνοτρόφους και αγρότες. Όλο τον αγροτικό κόσμο ταλανίζουν, όχι μόνο κτηνοτρόφους. Το συλλαγητήριο είναι αγροτικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποιήση. Μία ακόμα άνοδο στην Αθήνα. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε? Πολλά μηνύματα θέλουμε να στείλουμε. Ένα είναι για τα βασικά. Το άλλο είναι για την επιδότηση. Μας κόψε τις επιδοτήσεις. Μας κάθε χρόνο τσουρεύουν. Λοιπόν, δεν μπορούμε να ζήσουμε. Πρέπει να πάμε να δείξουμε. Επιτρέπεται να έχουμε μια ζωή αγώνα, να έχουμε κάνει, να έχουμε αγοράσει χυμαριά, να έχουμε αγοράσει, να έχουμε τόπους αγορασμένους και να έρθει να μας λέει δασικά είναι οι αστυπίδες, οι ακαραδιές, δασικά οι ακαραδιές. Πού ξαναγίνει αυτό το πράγμα? Πώς νιώθει ο Έλληνας κτηνοτρόφος και αγρότης? Ο αγρότης και ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος είναι απογοητεμένος. Δεν κατέχουμε ή δεν γεννούμε. Δηλαδή να τσιπουλήσουμε, να πάμε να γεννούμε εργάτες, φαμέγοι, θα γεννούμε το τουριστό. Ή θα πρέπει να κάνουμε. Ή πρέπει να κάνουμε, τέλος πάντων, να κάνουμε μια επανάσταση, να το πούμε έτσι, σκέτα. Ή πρέπει να βάλουμε τη βαλή μας χάμερα από το χάμερο. Όνομά σας? Παρασύρης Μανώλης. Κτηνοτρόφος, έτσι? Βέβαια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσείς. Θέλετε να στείλετε, ποιο είναι? Πρώτον, θα σας καλωσορίσουμε. Μιλάμε από το Ηράκλειο Κρήτη, στο λιβάνι μας. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε αδικημένοι. Όμως σήμερα ξεκινάει ο αγροτικός κόσμος και το τρόφι μαζί. Μια παρουσία η οποία είχαμε χρόνια να την απολαύσουμε, να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε αυτό που χάσαμε. Δυστυχώς δεν έχουμε ανταπόκριση. Ήδη σήμερα ο κύριος Υπουργός είπε σε ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο ότι εγώ θα αποχωρήσω και θα πάω στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, δεν μας θέλει να μας βλέπει. Αφού το ενοχλεί πάρα πολύ η Κρήτη, γιατί το έχει στόχο. Το νησί Κρήτη το έχει στόχο. Γι' αυτό λοιπόν εμείς δεν πάμε με στόχο. Πάμε ανθρώπινα, πολιτισμένα, όμορφα, να χαιρετήσουμε ξανά το σπίτι μας που λέγεται Υπουργείο. Είμαστε λοιπόν απόψε έτοιμοι, κάπου 500 κριτικοί μας εδώ και κάπου παραπάνω, να βρεθούμε στο Υπουργείο, στο σπίτι μας, να κουβεντιάσουμε εκεί. Οποιοςδήποτε θέλει, τον καλούμε να έρθει παρόν να δώσουμε αύριο το πρωί. Καλό ταξίδι να έχουμε και σε εσάς πάντα επιτυχίες. Εμείς οι κριτικοί αντέχουμε. Είμαστε σταθεροί στο μέτωπο. Αυτό που πιστεύουμε το κάνουμε πράξη. Και εμείς θα δώσουμε το παρόν και δυναμικά και αγωνιστικά. Τολμούμε, Ψαρογιάννης λέγομαι. Είμαι από το Ηράκλειο της Κρήτης. Χαιρετίζω και τους ανθρώπους που μας ζουν στα νησιά. Μη φοβάστε. Υπάρχει εδώ η Κρήτη. Έρχεται αύριο το πρωί. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
Λοιπόν, όνομα, επίθετο και ιδιότητα. Ορφανοδάκης Μανώλης, πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής Αγροτών Κρήτης. Λοιπόν, κύριε Ορφανοδάκη, πόσος κόσμος υπολογίζεται ότι θα ταξιδέψετε και ποιο είναι το βασικό σας μήνυμα? Θεωρούμε ότι θα καλύψουμε τα εισιτήρια, τα 1000 εισιτήρια που έχουμε προπληρώσει. Υπάρχει αρκετός κόσμος και, και στο λιμάνι του Ηρακλείου, αλλά όπως γνωρίζουμε και στο λιμάνι των Λουκανίων. Οπότε θεωρούμε ότι το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε, θα καταφέρουμε να το περάσουμε. Υπάρχει μια έτσι συγκινητική παρουσία από τον κόσμο και πιστεύουμε να καταφέρουμε το σκοπό μας. Να ρωτήσω κάτι, πάτε φιλιδρικά, πάτε ήρεμα να διατυπώσετε τα αιτήματά σας μετά από μια ανταλλαγή προσκλήσεων, απορρίψεων σε προσκλήσεις με τον Υπουργό. Όλο αυτό πώς σας φάνηκε? Θεωρώ ότι έχει ενοχλήσει αρκετά τον κόσμο και οι δηλώσεις που έγιναν τις προηγούμενες ημέρες. Εγώ θεωρώ ότι όλα αυτά δεν βοηθούν σε καμία περίπτωση να γίνει ένας διάλογος. Αυτό είναι που επιθυμούμε. Έτσι κι αλλιώς έχουμε κάνει συζητήσεις στο Υπουργείο, έχουμε βάλει τα προβλήματα και σε καμία περίπτωση θεωρούμε ότι δεν έπρεπε να φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση με τις πληρωμές να είναι κουτσουρεμένες. Οπότε, μιλάμε για το καθεστώς των επιδοτήσεων, μιλάμε για τους δασικούς χάρτες και μιλάμε και για το κόστος παραγωγής. Αυτά τα δύο πρώτα που αναφέρατε συνδέονται άμεσα μεταξύ τους. Από εκεί πέρα, το κόστος παραγωγής είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε βάλει στην ατζέντα και περιμένουμε, έχουμε και εμείς προτάσεις να κάνουμε στο Υπουργείο. Θέλουμε να ακούσουμε και τις δικές τους προτάσεις και την οικονομική δυνατότητα που έχει το Υπουργείο για να μας ενισχύσει. Αύριο, αν δεν είναι ο Υπουργός στο Υπουργείο, όπως έχει ενημερώσει. Νομίζω ότι αυτό δεν θα είναι ότι καλύτερο. Από εκεί πέρα ο Υπουργός αποφασίζει και παίρνει τις αποφάσεις του Υπουργείου και εμείς έχουμε πάρει τις δικές μας αποφάσεις. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ορφανοδάκη. Μία ακόμα κινητοποίηση, σε λίγα λεπτά αποβιβαζόμαστε στο καράβι, η συμμετοχή του κόσμου είναι πολύ ικανοποιητική. Οι συναδέρφοι μας από τα Χανιά έχουν επιβεβαστεί και αυτοί, το πρωί
κατεβαίνοντας στο λιμάνι του Πειραιά, θα αναχωρήσουμε με τον ηλεκτρικό, θα πάμε στην Ομόνια και από την Ομόνια με μια ειρηνική, ήρεμη πορεία, όπως αρμόζει στους Κρήτες, θα πάμε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, θα συναντήσουμε τον Υφυπουργό, θα του θέσουμε τα θέματα, από ό,τι έχω ενημερωθεί θα είναι και ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ στο γραφείο του Υφυπουργού και με τη σειρά μας μετά που θα θέσουμε τα θέματα θα αποχωρήσουμε ειρηνικά και όμορφα. Η χθεσινή, η σημερινή και η συνάντηση στην οποία σας είπε προσκαλέσει ο Υπουργός για την ερχόμενη Τρίτη. Την ερχόμενη Τρίτη, σήμερα είχε καλέσει συγκεκριμένους παραγωγούς, πήγανε, τον είδανε, ήταν ιχθυνοτρόφοι, ήταν από το ΣΕΚ. Εμείς την ερχόμενη Τρίτη, η συντονιστική Κρήτης θα συνεδριάσει και θα αποφασίσει πότε θα ανέβουμε και αν θα ανέβουμε την Τρίτη να συζητήσουμε τον ίδιο τον Υπουργό. Είμαστε ανοιχτοί να καθίσουμε στο τραπέζι του διαλόγου και να βρούμε μία λύση. Τα αιτήματα είναι βασικά τρία. Είναι οι αγροτικές επιδοτήσεις, το μεγάλο κουτσούρεμα που είδαμε τις τελευταίες μέρες. Το δεύτερο έχει να κάνει με το κόστος παραγωγής που έχει εκτιναχθεί στα ύψη όσον αφορά τις ζωοτροφές και τα λιπάσματα. Έχουμε, δηλαδή τέτοιες τιμές έχουμε να τις δούμε χρόνια τώρα. Και το τρίτο είναι οι δασικές χάρτες που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η διαδικασία μετά από τη δέσμευση του ίδιου του ΣΚΡΕΚΑ που είχε κατέβει στην Κρήτη του Υπουργού. Αυτό είναι ένα καλό, είναι μια καλή ανακοίνωση από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Είμαστε θετικοί σε όλα αυτά, γι' αυτό και εμείς ανεβαίνουμε ειρηνικά για να καθίσουμε στο τραπέζι του διαλόγου και να βρούμε μια λύση που θα είναι καλό για όλους μας και για τους παραγωγούς αλλά και για την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ναι, αφορά πάρα πολύ μεγάλο μέρος, ειδικά το μεγάλο πρόβλημα έχει να κάνει με το περιβόητο ΑΤΑΚ, τον αριθμό ταυτότητας του κάθε αγροτοτεμαχίου. Δεύτερο, έχει να κάνει με το κομμάτι που λέγεται το περιβόητο Natura. Και το τρίτο έχει να κάνει με τα σχέδια βόσκησης, με τους κτηνοτρόφους και όλα αυτά που συνεπάγονται τις τελευταίες μέρες από τις 26 του μήνα που γίνει η πληρωμή μέχρι και σήμερα. Είμαστε μάρτυρες παραπώνων από χιλιάδες παραγωγούς. Σπόκος Βασίλης, εκπρόσωπος μέλος προσωρινής διοίκησης κτηνοτροφικού συλλόγου Ηρακλείου. Οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης, γιατί το συλλαγητήριο είναι αγροτοκτηνοτροφικό. Μπαίνουμε απόψε στο καράβι και πάμε ειρηνικά αλλά δυναμικά. Θα μπορούσε βέβαια να ήταν περισσότερος κόσμος, η χειρολογία δεν υπάρχει για κανένα. 100.000 κριτικοί παίρνουν έστω και ένα ευρώ επιδότηση και περιμέναμε σίγουρα περισσότερη συμμετοχή. Αλλά και εμείς που είμαστε πιστεύω ότι την κάνουμε για να δώσουμε αυτό το μήνυμα. Έχουμε ένα πλαίσιο τριών σοβαρών ετοιμάτων μας χέρι. Είναι οι επιδοτήσεις, είναι το κόστος παραγωγής και είναι και οι δασικοί χάρτες. Έχουμε εξειδικεύσει και στα τρία αυτά ζητήματα. Στα τρία αυτά θέματα που βάζουμε, τα έχουμε εξειδικεύσει και όχι μόνο απαιτούμε, αλλά προτείνουμε και λύσεις συγκεκριμένες προς τον Υπουργό, διότι ειδικά στο θέμα των επιδοτήσεων δεν είναι μόνο ένα το θέμα της σκιά, είναι πάρα πολλά τεχνικά ζητήματα τα οποία εφέρανε τον κόσμο να υπάρχει οριζόντια μείωση επιδοτήσεις, αλλά και πολλοί άνθρωποι να μένουν εκτός πληρωμής. Όλα αυτά τα ζητήματα θεωρούμε ότι θα πρέπει το Υπουργείο να κάτσει σοβαρά υπόψη να τα δει μαζί με εμάς και να βρούμε τη λύση που πρέπει να βρεθεί για να ικανοποιηθεί ο κόσμος. Είναι η χειρότερη πληρωμή της ενιαίας ενίσχυσης που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια που δίνονται επιδοτήσεις. Αυτό το πράγμα δεν το λέμε μόνο εμείς, το λέει όλη η Ελλάδα. 670.000 Έλληνες περιμένανε να πάρουν χρήματα. Κληρωθήκανε 520.000. Αφορά όλη τη χώρα. Και εδώ θέλω να πω ότι η Κρήτη στοχοποιείται και στοχοποιείται άδικα. Από το σύνολο των επιδοτήσεων που είναι 2.170 εκατομμύρια άμεση ενισχύσεις, η Κρήτη παίρνει 240 εκατομμύρια. Έχει το 7% της έκτασης, παίρνει το 11% των επιδοτήσεων και παράγει το 18% των προϊόντων του αγροτικού τομέα που έχουν συμμετοχή στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν της χώρας. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται όπως αντιμετωπίζεται τις τελευταίες μέρες. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν καλά. Πρώτα και πάνω απ' όλα και η παραγωγή,
που εγώ περίμενα περισσότερο κόσμο σήμερα, αλλά πιστεύω ότι μπορεί, είναι δύσκολη περίοδο βέβαια. Δουλειές έχουν όλοι, αλλά εδώ έπρεπε να υπάρχει περισσότερη συμμετοχή για να είναι το μήνυμα πιο δυνατό. Πιστεύω ότι θα βρούμε δύο καόντα στα Υπουργεία και θα βρούμε λύση στα προβλήματα.